Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε είναι Τρίτη, 26 Αυγούστου, και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Να περάσουμε στην πρώτη είδηση της ημέρας, η οποία από το πρωί, από τις 10 παρατέταρτο, συζητάτε ευρέως στην περιοχή μας. Αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας τύπου Α7 Corsair έπεσε γύρω στις 10 παρατέταρτο, όπως σας είπαμε, σε ορεινή περιοχή της Κομωτινής και συγκεκριμένα κοντά στο πεδίο βολής. Ο χειριστής του εγκατέλειψε επιτυχώς το αεροσκάφος, κάνοντας χρήση του συστήματος αυτόματης εκτείναξης και διακομίστηκε στο Σεισμανόγνωστο Νοσοκομείο Κομωτινής με μικροτραυματισμούς και συγκεκριμένη εξάρθρωση της αριστερής ομοπλάτης. Ακολούθησε η με ελικόπτερο μεταφορά του στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Ξάνθης. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος επικοινώνησε άμεσα μαζί του και του ευχήθηκε ταχύ ανάρρωση. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το Α7 Corsair, όπως έχουμε ήδη πει από τα προηγούμενα δελτία μας, συμμετείχε σε εκπαιδευτική άσκηση μαζί με ένα άλλο αεροσκάφος ίδιου τύπου, ενώ συγκροτήθηκε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια του ατυχήματος. Εκτιμήσεις πάντως κάνουν λόγο για μηχανική βλάβη. Αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας τύπου Α7 Corsair έπεσε γύρω στις 10 παρατέταρτο το πρωί σε ορεινή περιοχή της Κομωτινής και συγκεκριμένα κοντά σε πεδίο βολής. Α7 Corsair, βομβαρδιστικό της πολεμικής αεροπορίας, σε διάρκεια άσκησης κατέπεσε λίγο μετά τις 9 το πρωί στο πεδίο βολής της Νυμφαίας. Ο πιλότος πρόλαβε με τη διαδικασία της εκτόξευσης και σώθηκε με το αλεξίπτωτο. Ο χειριστής του εγκατέλειψε επιτυχώς το αεροσκάφος, κάνοντας χρήση του συστήματος αυτόματης εκτείναξης και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής με μικροτραυματισμούς και συγκεκριμένα εξάρθρωση ομοπλάτης. Ακολούθησε μεταφορά του με ελικόπτερο στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Ξάνθης. Διακομίσαμε στο νοσοκομείο έναν πιλότο, ο οποίος εκτοξεύθηκε από το κάθισμά του κατά την πτώση του αεροπλάνου και δεν βρέθηκε να έχει ιδιαίτερες κακώσεις. Ένα εξάρθημα στον αριστερό ώμο είχε, το οποίο αποκαταστάθηκε. Ακτινολογικά δεν βρέθηκε κάταμα και στον υπέρυχο που έγινε στη συνέχεια, στα διάφορα όργανα της κοιλιάς, δεν βρέθηκε τίποτε. Ήταν φυσιολογικά όλα. Και φυσικά και από το δέρμα δεν είχε εκδοές, δεν είχε κακώσεις δηλαδή εξωτερικές. Όλο νομίζω ότι είναι πάνε καλά. Θα τον πάρει στρατός και θα τον μεταφέρει στρατικό νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος επικοινώνησε άμεσα μαζί του και του ευχήθηκε ταχύ ανάρρωση. Το Α7 Corsair συμμετείχε σε εκπαιδευτική άσκηση μαζί με άλλο αεροσκάφος ίδιου τύπου, ενώ συγκροτήθηκε Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για να διερευνήσει τα αίτια του ατυχήματος. Εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μηχανική βλάβη. Στο μεταξύ, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας έβγαλε ανακοίνωση που λέει τα εξής. Την 3η, 26 Αυγούστου 2014 και ώρα 10 παρατέταρτο, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής ζεύγους αεροσκαφών Α7 της 116 πτέρυγας μάχης 336 μη και ενώ βρισκόταν βόρεια της Κομωτινής εκτελέστηκε επιτυχής εγκατάλειψη από τον υπτάμενο του νούμερο 1 αεροσκάφους του σχηματισμού, ο οποίος περισυνηλέγει σώους και διακομίσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής. Τα αίτια του ατυχήματος διευρώνονται. Μένουμε κυρίες και κύριοι στο μεγάλο αυτό θέμα της σημερινής ημέρας που σηματοδοτήθηκε από την πτώση του αεροσκάφους. Όπου, όπως έχουμε ήδη πει από την αρχή, ο πιλότος διασώθη. Μιλούμε με έναν αυτόπτη μάρτυρα. Να τον καλησπέρισουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εκείνη την ώρα, στις 9.45 δηλαδή, πού βρισκόσαστε, σε πόση απόσταση και τι είδατε τελικά. Από την ύφεστο, εκεί στο δρόμο του Ζαγκόνη, ναι. Από εκεί είδα εγώ το θέμα. Το οποίο κύλησε μια αριστερά-δεξιά και μετά βλέπω ότι πήγε προσγειώθηκε και χτύπησε συντριβή το... Είδατε και τη συντριβή δηλαδή, σε μια απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου. Είδα τη φλόγα, είδα τη φλόγα που έκανε, δεν έκανε τίποτα. Εγώ νόμιζα ότι είδα και δεύτερο αεροπλάνο και νόμιζα ότι θα βγει εκείνη την ώρα, ξέρω εγώ έτσι νομίζω. Θα πρέπει να πούμε ότι είχατε παρακολουθήσει πιο πριν έτσι να κάνει κάποιους ελιγμούς. Όχι, δεν έχω παρακολουθήσει, γιατί μόνο το τέτοιο είδα που χαμήλωνε προς τα κάτω. Και μετά... δεν το είδα. Και μετά αρκετό καπνό φαντάζομαι. Ναι, μετά τη φλόγα άρχισε μαύρο καπνό μετά. Αυτό μόνο έχω δει. Δεν είπατε κάτι από την προσγείωση του πιλότου και τα λοιπά. Είσαστε σε ένα μακρινό σημείο για να δώσουμε άλλες λεπτομέρειες γενικότερα. Ναι, είδα κάτι, ένα τέτοιο που έφυγε. Εγώ νόμιζα ότι είναι ο πιλότος. Τώρα, άμα ήταν, δεν. Εγώ, παιδί, μετά έστριψα προς την ύφεστο. Ναι. Και αν θα σας ρωτούσα για το άλλο αεροσκάφος, τι θα μου λέγατε. Το άλλο γύρω-γύρω πήγαινε και έβλεπε την
τη συνδρομή του συνάδελφου του, ξέρω εγώ, γύρω-γύρω και παρακολουθούσε. Συνέχεια πετούσε από πάνω. Και αμέσως μετά θα πρέπει να πούμε υπήρξε και άμεση κινητοποίηση γενικότερα στην Κομωτινή. Ναι, 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 ναι. Την οποία όλοι εμείς που είμαστε εδώ την πληροφορηθήκαμε πραγματικά αμέσως. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Να είστε καλά. Σας καληνυχτίζουμε. Καταρχήν να μου πείτε, καταρχήν θα ήθελα να μου πείτε. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Πού είσαστε? Εγώ εκεί ακριβώς Γωνία ήμουνα. Εδώ. Αλλά πέρασε το πρώτο, ας πούμε. Άκουσα ένα τόριο, μου περνάει αυτό το πρώτο. Πήγε να πει έτσι χαμηλά. Ένα αυτό πρώτο έβγαλε μια φωτιά. Λίγο και ένα μικρό μπαφ άκουσα. Μετά το παιδί πετάχτηκε επάνω. Το είδα δηλαδή. Και... Ακούτε. Ναι, βέβαια σας ακούω. Και... Πετάχτηκε το παιδί, αλλά μου φαίνεται ότι δεν είδα άνοιξη, αν άνοιξε νέο και άλλα. Μετά του ρώτησε εκεί, λέει, πάνω από 500 μέτρα μετά λέει ανοίγουν αυτά εδώ, αλλά μετά δύο δευτερόλεπτα μέσα εκεί ας πούμε, τώρα έκανε τα τζάμια να πούμε και λέω πάει το αεροπλάνο. Μόλις το αυτό που έγινε πήρα εγώ τον εκεί, πώς λέγεται, τον Άρη, τον Πέτρο. Ναι, ναι, ναι. Πήρατε εκεί τηλέφωνο για να ενημερώσετε. Εσείς ναι, πείτε μας ξανά πού είσαστε, σε ποιο σημείο. Εδώ ακριβώς Λυκαβητού στην γωνία. Λυκαβητού. Στην Λυκαβητού γωνία. Ναι, δηλαδή σε τι απόσταση από το σημείο. Εκεί χαμηλώθηκε αυτό, ας πούμε, αλλά μόλις χαμηλώθηκε, ας πούμε, πρώτα έχουμε μια φωτιά. Περίπου ένα δηλαδή στα 500 τώρα, μέτρα είσαστε ή λιγότερο. Τώρα εκεί, τι να πω, ας πούμε. Πολύ κοντά, εν πάση περιπτώσει, και είδα όλα αυτά τα σημεία. Κοντά, και... αυτό, δηλαδή, το είδα εκεί το ακόμα το παιδί, ας πούμε, πετάχτηκε πάνω. Γι' αυτό μας δείτε τόσες λεπτομέρειες. Το άλλο αεροπλάνο τι έκανε. Το άλλο εκεί μετά, αφού γύρισε κάμπος, ας πούμε, κάνει 5 λεπτά, γύρω, εκεί χαμηλά πέταξε, μετά σιγά σιγά υψώθηκε, ας πούμε. Μάλιστα. Δεν πάρξε μόνο στο άλλο αεροπλάνο, γύρναγε. Όταν πήρα εγώ τηλέφωνο ακόμη το αεροπλάνο εκεί επάνω ήταν, δηλαδή γύρναγε επάνω του. Μάλιστα. Ναι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας καληνυχτίζουμε. Γεια σας. Εγώ να σας πω, το είδα όταν δηλαδή, έχει, δηλαδή κατέβηκε πιο κάτω, δηλαδή που έπεσε και το είδα και μόνο και το, όχι φωτιά, το αεροπλάνο είδα ελάχιστα το κομμάτι δηλαδή που όταν έπεσε. Πού είσαστε εκείνη τη στιγμή, σε ποια περιοχή? Στο τέτοιο, δίπλα στο φούρνο. Στο φούρνο που, και ποια περιοχή μιλάτε? Στο κεντρικό δρόμο που είχε, γιατί ήταν τα παιδιά δούλευαν, εκεί τα παιδιά ήταν καλά. Γιατί τα παιδιά δούλευαν επάνω. Ακούγατε έναν θόρυβο εκείνη τη στιγμή και σας έκανε έτσι εντύπωση και είπατε την πτώση? Ναι, όχι το φόρυβο, δεν ακούστηκε φόρυβος, γιατί φώναζαν παιδιά εκεί. Φώναζαν τα παιδιά ότι υπάρχει μια πτώση του αεροσκάφους, ότι κάτι πέφτει, το παρακολουθούσαν. Ναι, δηλαδή, ναι. Είδα μόνο όταν, δηλαδή, από, όχι φωτιά, καπνός ήταν, μαύρος καπνός ήταν. Και το άλλο αεροπλάνο πετούσε, δηλαδή, δίπλα-δίπλα έψαχνε, μάλλον έψαχνε, γιατί εγώ το κατάλαβα ότι ο πιλότος ήταν... Έχει βγει δηλαδή, γιατί αεροπλάνα πητούσαν πάνω στα σπίτια. Ναι. Γιατί αυτός μάλλον το κατάλαβε και γι' αυτό πήγαν εκεί προς τα χωράφια, εκεί που έπεσε. Α, μάλιστα. Και ήταν πολύ, πετούσε πολύ χαμηλά, μου λέτε, αυτό έλεγαν τουλάχιστον ναι, τα παιδιά από τον Εύρο. Ναι, χαμηλά πητούσαν αυτοί, γιατί αυτό που κάνουν... Καλά που δεν έπεσε πάνω στα σπίτια. Εντάξει. Και δόξα στον Θεό που σώθηκε και ο άνθρωπος. Και είδατε και τους ελιγμούς ή τον είδατε, τι έλεγαν τα παιδιά, οι υπόλοιποι που παρακολουθούσαν? Έβλεπαν τους ελιγμούς και να πέφτει σιγά σιγά. Το αεροπλάνο γυρίστηκε δηλαδή προς το, δηλαδή προς το τέτοιο. Γυρίστηκε. Όταν ο πιλότος, όταν πώς να σας πω τώρα. Μάλλον το αεροπλάνο, όταν έπεσε, αυτός δεν ήταν μέσα. Έχει ήδη χρησιμοποιήσει το σύστημα, αυτό μου λέτε. Μάλιστα. Ναι, γιατί το αεροπλάνο γυρίστηκε ανάποδα. Έτσι έπεσε.
Και αυτή την εικόνα είδατε δηλαδή εσείς και ναι, το αεροπλάνο ναι, φυσικά ναι, ναι. Πήγαμε, εντάξει, μετά πήγαμε λίγο να το δούμε, αλλά δεν πλησιάζουμε γιατί δούλευαν εκεί, ήταν η πυροσβεστική, ήταν η αστυνομία, ήταν τα κομμάτια, ελάχιστα τα κομμάτια που ήταν που πέτρεψε. Αυτά. Μάλιστα. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, γεια σας. Πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο συνεδριακό κέντρο του Δήμου Μαρονίας Απών, στις Άπες, η ορκομοσία του Δημάρχου Γιάννη Σταυρίδη, των Δημοτικών Συμβούλων, των Συμβούλων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Περιόδου από 1η Σεπτέμβρη 2014 έως 31 Οκτώβου του 2019, ενώ τελέστηκε και αγιασμός από τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής, κύριο Παντελεήμονα. Στο συνεδριακό κέντρο του Δήμου Μαρονίας Απών στις Άπες πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα το βράδυ η ορκομοσία του Δημάρχου Γιάννη Σταυρίδη, των Δημοτικών Συμβούλων, των Συμβούλων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και των εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων της Δημοτικής Περιόδου 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως 31 Αυγούστου 2019. Ενώ πριν την ορκομοσία τελέστηκε και αγιασμός από τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής κ. Παντελεήμον. Σων φιλάτων διά του Σταυρού σου πολίτευμα. Πρώτες προτεραιότητες, όπως και προανάφερα, είναι ότι θα πρέπει καταρχήν να παντρέψουμε έναν πρωτογενή τομέα που έχουμε με τον τομέα του τουρισμού. Κατά δεύτερον, ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε πλέον με τα αυτονόητα, το πόσιμο νερό, τα δημοτικά σφαγεία, τους δρόμους διασύνδεσης των δύο Δήμων και ό,τι μπορούμε να διεκδικήσουμε από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις, γιατί είναι τα μόνο χρηματοδοτικά εργαλεία αυτή τη στιγμή που τρέχουν. Ήδη υπάρχει προεργασία εδώ και 4 μήνες που έχουμε κάνει. Υπάρχουν πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα. Με το τελείωμα τώρα του ΕΣΠΑ το 2015 και το ξεκίνημα του ΣΕΣ έχει χρηματοδοτήσει και θα είμαστε σίγουρα δικαιούχοι των χρηματοδοτήσεων αυτών. Η πόλη του Δήμου, ναι, η πρωτεύουσα του Δήμου να μην υπάρχει επάρκεια νερού. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε λύσεις, έχουμε δουλέψει με την ομάδα. Έχουμε κάνει τα σχέδιά μας, οπότε περιμένουμε να γίνει εγκατάσταση με το καλό στις 1 Σεπτεμβρίου. Οπότε από την επόμενη, γιατί ο χρόνος δεν μπορεί να περιμένει και δεν μπορούμε να ζητήσουμε πίστοση χρόνου πλέον από τους δημότες, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το έργο μας κατευθείαν. Οι λύσεις πάντως θα δοθούν. Και σε κάποιους άλλους οικισμούς, σε σύνολο είμαστε περίπου στους 8 οικισμούς στο Δήμο που έχουν ανεπάρκεια νερού αυτή τη στιγμή. Ήδη σε κάποιους οικισμούς έχει δοθεί λύση, οπότε θα ασχοληθούμε με πιο σαφήνεια αλλά και με πιο λεπτομερώς με την πόλη του Σαπών. Για τις συνεργασίες μίλησε και ο προχώμενος Δήμαρχος Ηλίας Ιωαννάκης και καθώς και Δημοτική Σύμβουλος με την παράταξή του Βασιλική Περβάνα. Πρώτα θέλω να ευχηθούμε στην καινούργια Δημοτική Αρχή καλή θητεία, ότι σε όλα τα δύσκολα προβλήματα η δικιά μας η παράταξη σαν Δημοτική Σύμβουλη θα βοηθάμε για το καλό του Δήμου. Εμείς ήμασταν σε μια θητεία, ξέρετε πολύ καλά, 3,5 χρόνια, ο Καλλικράτης, με περικοπές 85% από τα λεφτά, 3 κυβερνήσεις έπεσαν. Παρόλο αυτά δημιουργήσαμε και φτιάξαμε 5 ευρωπαϊκά προγράμματα, οι οποίοι είναι έτοιμες, μόλις ανοίξουν τα προγράμματα για να μπουν. Δώσαμε τροφοδότηση νερό στις Άπες και φέτος δεν υπήρχε πρόβλημα στις Άπες από το πρωτάτο στις Άπες. Εγκαινιάσαμε τις εργατικές κατοικίες, κάναμε το βιολογικό. Ξέρετε, για των εργατικών κατοικιών στην Ξελογενή. Φτιάξαμε το Μαρόνιο Πνευματικό Κέντρο, έτσι. Κάναμε το δρόμο με ευρωπαϊκό πρόγραμμα, γι' αυτό ΣΑΠΕΣ Ευρένου.
εκεί έτοιμη είναι η ανάπλαση, η μελέτη προς έγκριση, η ανάπλαση από το δημοτικό γήπεδο μέχρι το γυμνάσιο, η ανάπλαση του Δήμου Σαπών. Με την περιφέρεια έγινε η σύμβαση και η περιφέρεια δουλεύει μαζί με το Δήμο για το δημοτικό γήπεδο Σαπών και για το δημοτικό γήπεδο Ξυλογενής. Θέλουμε να πούμε ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους δημότες, συνεργάτες μου, ότι σε αυτά τα 3,5 χρόνια ήταν ο αγώνας μας ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Να λέμε την αλήθεια. Και να μην νομίζουν ότι ο αγώνας θα είναι πάλι εύκολος. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίξουμε την κάθε μια προσπάθεια για το καλό των δημοτών μας και των τόπων μας. Βάζοντας υποψηφιότητα, ο σκοπός μου ήταν να αναπτύξω τον τόπο μου και να προάγω τον πολιτισμό. Εξακολουθώ να έχω τον ίδιο στόχο και τον ίδιο σκοπό. Και πιστεύω ότι η συνεργασία με τον καινούριο Δήμαρχο θα μπορέσει να επιφέρει αυτά τα αποτελέσματα. Γιατί η συνεργασία είναι το παν. Εγώ έχω τη διάθεση να συνεργαστώ μαζί του, να συνεργαστώ με τον τοπικό για να φέρουμε τη Μαρόνια στην ανάπτυξη και στην πρωτοπορία που θέλουμε. Αρκετοί ήταν οι παραβάτες κατά την καλοκαιρινή περίοδο που αφορούσαν σε καταστήματα, κυρίως καφετέρειες και μπαρ, για περισσότερα από τα προβλεπόμενα τραπεζοκαθίσματα, αλλά και για τη μουσική, με αποτέλεσμα να καταλήξουμε και στην αφαίρεση αδειών των καταστημάτων σε όσους υπέπεσαν σε αυτού του τύπου τα πειθαρχικά παραπτώματα. Το θέμα σχολιάζει ευθύς αμέσως ο Δήμαρχος Κομωτινής Γιώργος Πετρίβης. Πολλοί ήταν οι παραβάτες κατά την καλοκαιρινή περίοδο που αφορούσαν καταστήματα, καφετέρειες και μπαρ και για περισσότερα από τα προβλεπόμενα τραπεζοκαθίσματα, αλλά και για τη μουσική, με αποτέλεσμα να αφαιρεθούν μέχρι και άδειες καταστημάτων σε όσους υπέπεσαν σε πειθαρχικά παραπτώματα. Μετά την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας, πλέον την ευθύνη, την αρμοδιότητα της καταγραφής των παραβάσεων στα μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος έχει η αστυνομία. Ο Δήμος, ως αδειοδοτούσα αρχή, στη συνέχεια έχει την ευθύνη της επιβολής προστήμων με βάση αυτά τα οποία προβλέπει η νομοθεσία και πειθαρχικών ποινών, οι οποίες φτάνουν μέχρι και στην αφαίρεση της άδειας. Εμείς, ακόμα και τον καιρό που είχαμε την αρμοδιότητα και του ελέγχου, προσπαθούσαμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην ανάγκη να υπάρχει, αυτονόητη ανάγκη να υπάρχει μια τάξη στην πόλη σχέση με τα μαγαζιά, αλλά και στην ανάγκη να λειτουργήσουν και να δουλέψουν οι επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες απασχολούν ένα αριθμό μεγάλο νέων εργαζομένων αφενός και αφετέρου λειτουργούν σε μια πόλη όπου η νεολαία και λόγω του Πανεπιστημίου έχει έναν κυρίαρχο και πρωτεύοντα ρόλο. Αυτό όμως το οποίο θα πρέπει να προσέξουν και οι επαγγελματίες, οι επιχειρηματίες πλέον, είναι ότι θα πρέπει και οι ίδιοι να σέβονται την πρώτη αναγκαιότητα που είπα, το να λειτουργεί η πόλη και να σέβονται και τους υπόλοιπους πολίτες. Εμείς μπορώ να πω ότι είμαστε, δείχνουμε ακόμα μια ελαστικότητα, χωρίς να παραβαίνουμε το καθήκον και την σχετική νομοθεσία, το καθήκον μας το αυτονόητο και τη σχετική νομοθεσία, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή και οι επαγγελματίες να όλοι να δείξουν, γιατί κάποιοι το σέβονται, κάποιοι όχι, να δείξουν την δέουσα έτσι, προσοχή και σεβασμό. Τώρα από εκεί πέρα έχουν κατατεθεί αιτήματα για τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να μπορούν να έχουν μουσική και εκτός των στεγασμένων χώρων τους. Υπάρχει μια κινητικότητα που δεν έχει εκφραστεί ακόμα επίσημα βέβαια, αλλά ίσως να εκφραστεί στο μέλλον, για παραχώρηση μεγαλύτερων εκτάσεων προκειμένου να αναπτύξουν τα τραπεζοκαθίσματα. Αυτό βέβαια, αυτά δεν είναι ατομικές αποφάσεις του Δημάρχου, είναι συλλογικές αποφάσεις που αφορούν όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Η δική μου όμως θέση, την οποία εξ αρχής ευθέως λέω, γιατί έχω μάθει να μην κρύβω τις απόψεις μου και τις σκέψεις μου, είναι ότι η πόλη πρέπει να λειτουργεί για όλους τους πολίτες της. Και ο βαθμός ελευθερίας, προσδοκίας κέρδους, διασκέδασης, γενικά αυτά τα αυτονόητα δικαιώματα δεν θα πρέπει να υπερκαλύπτουν και να προσκρούν στα αυτονόητα δικαιώματα και των υπόλοιπων πολιτών για μια πόλη που θα είναι προσβάσιμη, για μια πόλη που θα είναι ήσυχη τα βράδια, για τους ανθρώπους που θέλουν να ξεκουραστούν για να πάνε το πρωί στη δουλειά τους. Υπάρχουν δυστυχώς παραβάσεις πολλές. Η αστυνομία δεν έχει. Ξέρω ότι οι άνθρωποι δεν έχουν το απαραίτητο προσωπικό. Τα βλέπετε και τι γίνεται έξω. Έτσι. Εδώ δεν βλέπεις τροχονόμο στην πόλη. Δηλαδή
Αυτό δεν γίνεται επειδή δεν θέλουν να βγουν ή επειδή τεμπελιάζουν. Έχω διαπιστώσει και εγώ ότι. Και έχω κάνει και τις σχετικές αναφορές και στο Υπουργείο. Ότι είναι η κατάσταση στην αστυνομία εδώ στην Κομωτινή είναι δύσκολη. Δεν υπάρχει προσωπικό. Τουλάχιστον το αναγκαίο προσωπικό. Παρ' όλα αυτά, οφείλουν και αυτοί, όπως και εμείς οφείλαμε με 8 δημοτικούς αστυνομικούς να κάνουμε τη δουλειά μας. Έτσι και αυτοί και οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα παράπονο. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το κομμάτι της τάξης, ως δήμαρχος δεν έχω κανένα παράπονο με την αστυνομία. Λίγες μέρες απομένουν προκειμένου να εκπνεύσουν οι θερινές εκπτώσεις. Οι επαγγελματίες πάντως στην αγορά της Κομωτινής μένουν ικανοποιημένοι μόνο όμως για τις πρώτες μέρες των εκπτώσεων, αφού το υπόλοιπο διάστημα, παρά το μεγάλο ποσοστό το οποίο ισχύει και ακόμη και σήμερα είναι πάνω από 50%, ο τζίρος κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα. Επίσης, οι επαγγελματίες συνεχίζουν να έχουν πρόβλημα με τις ασφαλιστικές τους εισφορές στον ΟΑΕ. Λίγες μέρες μένουν ακόμα για να ολοκληρωθούν οι θερινές εκπτώσεις με τους επαγγελματίες στην αγορά της Κομωτινής να μένουν ικανοποιημένοι μόνο από τις πρώτες μέρες των εκπτώσεων, αφού το υπόλοιπο διάστημα παρά το μεγάλο ποσοστό εκπτώσεων ο τζίρος ήταν σε χαμηλά επίπεδα. Στον ομολόδοπο στην Κομωτινή, από τις πληροφορίες που έχουμε από τους εμπόρους και τους καταναλωτές, ξεκίνησαν λίγο καλύτερα. Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου ήταν καλά και τώρα ήταν μια φθήνουσα πορεία. Τώρα που μιλάμε και τέλος Αυγούστου και υποχρεώσεις πολλές, πάλι δυστυχώς δεν ήταν το αναμενόμενο. Κάποια μαγαζιά βέβαια δούλεψαν, αλλά δεν ήταν το αναμενόμενο. Ξεκίνησαν δυναμικά και ενθαρρυντικά. Φυσικά, τουρισμό δεν είχαμε στην πόλη καθόλου μέσα, έφυγε ο κόσμος εκτός. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια στασιμότητα και μια δυσκολία να απεξέλθουν οι επαγγελματίες συνάδελφοι όλοι στις υποχρεώσεις τους που είναι τέλος του μήνα και πάλι. Τα δεκαετία προσφορών είναι θερμοθετημένα από τον νόμο. Είναι το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, αν θυμάμαι καλά. Κάποια Κυριακή, δεν ξέρω πριν τον Μπαϊράμ, πρέπει να είναι το επόμενο Μπαϊράμ, η ανοιχτή θα είναι η αγορά. Όσο είναι αυτά, και σύμφωνα με το. Θα κάνουμε διαβουλεύσεις και πάλι με τον νέο αντιπεριφερειάρχη του Γερομέτιο, να δούμε πώς θα είναι το ωράριο του 2015 που θα γνωστοποιηθεί στο κοινό το Δεκέμβριο του 2014. Στο μεταξύ, οι επαγγελματίες συνεχίζουν να έχουν πρόβλημα με τις ασφαλιστικές τους εισφορές στον ΟΕ. Γίνεται και είναι ο χειρότερος. Το ΟΕ βρίσκεται στο φάσμα της χρεοκοπίας από ό,τι μαθαίνουμε από κάτω. Με αποτέλεσμα, οι επαγγελματίες βέβαια δεν πληρώνουν. Αδυνατούν να πληρώνουν. Είναι υπέρον και στις ασφαλιστικές εισφορές, δυστυχώς. Άρα έχονται και τα ραβασάκια τα λεγόμενα για τους πληστηριασμούς και τις κατασχέσεις. Αυτό δεν θα οδηγήσει πουθενά ούτε υπέρ του ΟΕ ούτε υπέρ των επαγγελματιών. Η λύση είναι μία. Χαμηλότερες εισφορές και απεξάρτητα από τον ΟΕ ή από τους επαγγελματίες να δουν τι μπορεί να κάνει ο καθένας χωριστά. Έτσι είναι η γνώμη μας. Και επίσης, μια που μιλάμε, κατά μια διαμαρτυρία μας, τέλος του μήνα λήγει 31 του μήνα, το κράτος μας ζητάει 29 του μήνα, μετά λήγουν και καταστούνται τα πάντα λήξη πρόθεσμα. Δεν είναι δυνατόν το πράγμα. Έχουμε άλλες 2 μέρες δουλειά οι επαγγελματίες, θα μπορούμε τη Δευτέρα να υποβάλουμε και το ΙΚΑ μας και τις φορές του ΙΚΑ και τις φορές στην εφορία μας στο ΦΠΑ μας. Δυστυχώς το κράτος. Το κράτος 29 του μήνα είναι παρασύρει. Τις εργάσιμες τις 2 μέρες που είναι για όλο τον ιδιωτικό τομέα και το δημόσιο δεν λειτουργεί. Είναι ένα πρόβλημα για μας, γιατί 2 μέρες των επαγγελματία είναι αρκετά λεφτά. Και μπορεί άνετα να εκπληρώσει κάποιες καταστάσεις χωρίς να καταστούν λήξη πρόθεσμα. Είναι από τα κύρια προβλήματά μας, ακόμη ένα πλέον προστέθηκε αυτό το μήνα. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και όταν επιστρέψουμε, θα συναντήσουμε εδώ τον Δήμαρχο Μαρονίας Απών, τον κύριο Σταυρίδη, στον οποίο θα θέσουμε μία σειρά ζητημάτων. Στη συνέχεια, θα δούμε λεπτομέρειες που αφορούν στην πλήρη κατάργηση του κοινωνικού κράτους και στην αποψήλωσή του, καθώς τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται ήδη και οι πρόσφατες ρυθμίσεις που αφορούν στις επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις μιλούν για κατάργηση του επιδόματος γάμου αλλά και του επιδόματος των παιδιών. Θα συνομιλήσουμε δηλαδή με την επίκουρη καθηγήτρια της νομικής, την κυρία Λευκή Κιωσέ, ενώ θα δούμε και λεπτομέρειες για τον αγώνα, το δεκαήμερο εκδηλώσεων που αφορά στον αγώνα κατά της εξόρυξης χρυσού στη Χαλκιδική, συνομιλώντας με το μέλος της Διανομαρχιακής Επιτροπής, την Σούλα Δραγουμάνη. Όλα αυτά αμέσως μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Στον δικό του απολογισμό για την παραλία της Αρρωγής, πέρασε ο Δήμαρχος Κομωτινής, Γιώργος Πετρίβης, τονίζοντας ότι το πρόσημο ήταν θετικό και ότι η τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή θα έχει καλύτερα αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον. Λίγες μέρες θέλει ακόμα για να τελειώσει το καλοκαίρι και ο Δήμαρχος Κομωτινής Γιώργος Πετρίδης έκανε ένα απολογισμό για την παραλία της Αρρωγής, τονίζοντας ότι το πρόσημο ήταν θετικό και ότι η τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή θα έχει καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον. Τουλάχιστον οι επισκέπτες της παραλίας τα τελευταία 3 χρόνια, ότι εκεί περάσαμε από δύσκολα κύματα τα πρώτα 2 χρόνια. Ήδη από την περσινή περίοδο μπήκε μία τάξη.
λειτουργήσε η παραλία κανονικότατα την περσινή περίοδο, το ίδιο και φέτος. Βέβαια, πολύ σωστά είπατε επίσης ότι μιλήσατε για την παραλία της Αρρωγής. Γιατί το κομμάτι του Φαναρίου δεν μας παραχωρήθηκε ποτέ από την ΕΤΑΔ, παρόλο που το ζητήσαμε και εν καιρός και επιτακτικά. Γιατί να θυμίσω στους τηλεθεατές ότι οι παραλίες του Δήμου Κομωτινής, τουλάχιστον στο μέτωπο της Αρρωγής και του Φαναρίου, εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες. Είναι αυτές που είναι του Υπουργείου Οικονομικών και μας παραχωρήθηκαν εν καιρός πέρσι, και αυτές που ανήκουν στην Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτου Δημοσίου, οι δεν μας παραχωρήθηκαν παρόλο που τις ζητήσαμε. Παρ' όλα αυτά, και μόνο στο μισό κομμάτι ουσιαστικά της Αρρωγής, φέτος είχαμε και μεγάλη επισκεψιμότητα και ικανοποιητικά έσοδα για το Δήμο και για το ελληνικό δημόσιο που παίρνει το 20% των μισθωμάτων αυτών. Και μάλιστα, από ό,τι πληροφορήθηκα από εσάς, είχαμε τα μισθώματα που επιτεύχθησαν φέτος στην παραλία του Δήμου Κομωτινής ήταν 5 και 6 και 7 φορές επάνω από αυτά που επιτεύχθηκαν στην Μύκονο. Τουλάχιστον από κάποιο χρηματί αυτό το πληροφορήθηκα από εσάς. Εντάξει, αυτό τώρα δεν έχει να κάνει φυσικά με κάποια φοβερή επιτυχία του Δήμου. Απλώς έχει να κάνει με το ότι τηρήσαμε έγκαιρα, διδαχθήκαμε από τα προβλήματα του παρελθόντος και τηρήσαμε και έγκαιρα αλλά και με όσο δυνατόν πιο αξιόπιστο τρόπο τις διαδικασίες, έτσι ώστε οι επιχειρηματίες που ήρθαν και χτυπήσαν τις δημοπρασίες να έχουν την προσδοκία του κέρδους. Επομένως και τα μισθώματα ήταν υψηλά. Για του χρόνου που με ρωτήσατε τώρα, εμείς ήδη από τον Νοέμβριο, όπως και πέρσι, θα υποβάλουμε τα αιτήματά μας. Πριν ακόμα βγει η χρονιά, έτσι ώστε να είμαστε έγκαιροι και επίσης έτσι με έναν τέτοιο τρόπο να υποχρεώσουμε και τα Υπουργεία, τα συναρμόδια, αλλά και την ΕΤΑΔ, ελπίζω αυτή τη φορά, να μας κάνουν τις παραχωρήσεις εγκαίρως και μάλιστα θα τα ζητήσουμε και για περισσότερα χρόνια. Όμως τα τελευταία δύο χρόνια, τρία τουλάχιστον, οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που βγαίνουν κάθε χρόνο και αφορούν τις παραχωρήσεις αυτές, δυστυχώς είναι για ένα χρόνο μόνο. Υπάρχει ένα πρόγραμμα αναβάθμισης, έχουν πάρει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις από την Πολυδομία, τη δικιά μας και τους άλλους φορείς. Ελπίζω να προλάβει η ΕΤΑΔ να κάνει τις... Όχι, δεν το. Εμείς τους βοηθήσαμε όπου χρειαζόταν ως Δήμος, έτσι ώστε να προχωρήσουν γρήγορα διαδικασία. Γιατί και εμάς μας ενδιαφέρει να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Στο πρώτο μέρος του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσαμε το ρεπορτάζ της αλλαγής σκητάλης στο Δήμο Μαρονίας Απών. Απόψε φιλοξενούμε τηλεφωνικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αρτσανανθράκης τον Δήμαρχο, τον κύριο Σταυρίβη, να τον καλησπερίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Θα πρέπει να πούμε ότι θα θέλαμε να σας έχουμε εδώ, αλλά υποσχεθήκατε ότι θα έρθετε σε σύντομο χρόνο, μόλις τελειώσουν τα διαδικαστικά. Καλή ανάληψη των καθηκόντων σας. Να ευχηθούμε εμείς έτσι από καρδιάς, με ζέση. Ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε να δούμε ίσως το στίγμα των προθέσεών σας και του προγραμματισμού σας, όπως αυτό αποτυπώθηκε χθες στην ομιλία σας και προς τους παριστάμενους και στους συνδημότες σας. Πρώτα-πρώτα, αυτό το οποίο, για το οποίο κάνετε λόγο, είναι το έμψυχο δυναμικό. Οι συνεργάτες σας, τα πρόσωπα τα οποία θα στελεχώσουν και τις υπηρεσίες αλλά και τις επιχειρήσεις, ούτως ώστε ο Δήμος Μαρονίας Απών να αποκτήσει την εξωστρέφεια την οποία και εσείς επιθυμείτε, σωστά? Σωστά. Δώστε μας έτσι ένα περίγραμμα αυτής της συγκεκριμένης ενότητας στην οποία εκτενώς αναφερθήκατε χτες. Τη συλλογικότητα στη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής είχαμε δεσμευτεί και προεκλογικά. Οπότε και χθες στην ορκομοσία, στο χαιρετισμό αλλά και στο λόγο που δώσαμε, είπαμε ότι θα την κατοχυρώσουμε γιατί τη θεωρούμε το ίδιο σημαντική με τη δημοκρατία. Όπως ξεκινήσαμε τον αγώνα μας πριν 4-5 μήνες, με τη συλλογικότητα ξεκινήσαμε, με τη συνένεση όλων ξεκινήσαμε, οπότε υποστηρίζουμε αυτό το κομμάτι για να έχουμε ένα θεμητό αποτέλεσμα στο τέλος της πενταετίας. Ποντάρουμε στους συνεργάτες μας, όπως ξεκινήσαμε, στους νέους ανθρώπους, όπως είπα, νέες γνώμεις, νέες απόψεις, και αυτό που τόνισα είναι ότι από τη μία είναι η συγκίνηση, παράλληλα το κομμάτι αυτό είναι και η ευθύνη μεγάλη που περιμένουν και έχουμε απέναντι στους δεμόντες μας. Και όπως είπα, οι καιροί δεν μας περιμένουν, γι' αυτό και εμείς πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως δουλειά. Μάλιστα. Μέσα στα πράγματα, μέσα στους στόχους οποίους εσείς θέτετε, είναι και αυτός ο στόχος της
Εγώ είπα εξωστρέφειας του Δήμου Μαρονίας Απών, της δημιουργικότητας, της ανάπτυξης προφανώς. Μέσα ίσως από ποιες δομές? Κοιτάξτε λίγο, καμιά ανάπτυξη, αναπτυξιακή πολιτική δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Όπως είπα ότι το 2014 η πρωτεύουσα του Δήμου δεν έχει νερό. Γι' αυτό και εμείς σαν ομάδα θέσαμε κάποιες προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες μας που θα κινηθούμε είναι το πόσιμο νερό, είναι η επάρκεια και η ασφάλεια του δικτύου μεταφοράς του, η βιολογική, το σαπών και τις ξυλοαγανές, τα δημοτικά σφαγεία και φυσικά την προσβασιμότητα όσον αφορά το οδικό δίκτυο διασύνδεσης μεταξύ των δύο Δήμων. Mm-hmm. Αυτές είναι οι προτεραιότητες που έχουμε θέσει. Δεν, όπως είπα και χθες, ότι δεν πρόκειται από εμάς να ακούσετε ούτε μεγαλοστομίες, για το λόγο ότι και στο πρόγραμμά μας είπαμε ότι είμαστε προσγειωμένοι, σκυμμένοι και αμέσως πιάνουμε δουλειά. Άλιστα. Αυτό που μπορούμε να προχωρήσουμε παράλληλα και θα δώσουμε πολύ μεγάλη βαρύτητα είναι η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αυτό είναι το εργαλείο της ανάπτυξης, της πρόοδου, στο οποίο επίσης σταθήκατε ιδιαίτερος θες. Είναι το μόνο εργαλείο αυτή τη στιγμή που μπορεί να υπάρχουν χρηματοδοτήσεις και να υπάρχει και αποτέλεσμα όσον αφορά στο Δήμο Μαρονίας Απών. Και βέβαια και στις περιφέρειες και στους Δήμους. Τα χρήματα έρχονται στις περιφέρειες και στους Δήμους. Πια αυτό τουλάχιστον ευαγγελίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν μέσα από εκεί θα υλοποιήσετε τις προτεραιότητές σας. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Είναι ένα θέμα που ήδη υπάρχει σχεδιασμός βασικά για αυτό το κομμάτι. Υπάρχει σχεδιασμός. Το δουλεύουμε εδώ και 4 μήνες. Έχουμε έτοιμες προτάσεις. Θα δούμε τις προτάσεις που έχει η παλιά Δημοτική Αρχή. Θα αξιολογηθούν, οπότε θα τρέξουμε άμεσα για χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά προγράμματα. Μάλιστα. Και θα πρέπει να και μαζί σας, ό,τι στο χρόνο σας και στην περίοδο των ανακοινώσεων, θα δούμε και μέσα από ποιες, τι περιλαμβάνουν οι συγκεκριμένες στοχεύσεις που επιθυμείτε να ενταχθούν ως ομάδος Δημοτική Αρχή στα συγκεκριμένα προγράμματα. Κύριε Δήμαρχε, ο Δήμος Μαρονίας Απών είναι ένας Δήμος που έχει, όπως και οι περισσότεροι άλλωστε, συγκεκριμένα ζητήματα, δεν θα έλεγα προβλήματα, τις ιδιαιτερότητές του. Εσείς, ως άνθρωπος αυτής της περιοχής, από πού είναι η ειδικότερη καταγωγή σας, θυμίστε μου, από ποιον οικισμό? Από τα Άμφια. Από τα Άμφια. Ναι. Ναι. Έτσι, μιλώντας ίσως περισσότερο συναισθηματικά, τι θα θέλατε να δείτε σε αυτή την πενταετία στην περιοχή σας? Κοιτάξτε λίγο. Θέλουμε να δούμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε διάθεση, έχουμε όρεξη να δούμε. Απλά είπαμε ότι η πενταετή μας ξεκινάει με τα αυτονόητα. Τα αυτονόητα τα έχω προαναφέρει. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα, σαφώς και θα πρέπει να παντρέψουμε τον πρωτογενή τομέα με τον τομέα τουρισμού. Είναι ένα κομμάτι, δεν είναι δύσκολο, είναι εύκολο, γιατί υπάρχει σχεδιασμός. Το 85% του Δήμου Μαρονίας Απών καλύπτεται από αγροτική και κτηνοτροφική. Είναι αγρότες και κτηνοτρόφοι στο Δήμο μας και το 15% από την παράλληλη ζώνη. Mm-hmm. Αλλά η παράλληλη ζώνη συνδέεται με τον πολιτισμό και την ιστορία του ως στοιχεία σαν Δήμος. Οπότε είναι το κομμάτι αυτό που θα αποτελέσει πόλο έλξης των τουριστών. Mm-hmm. Το τεράστιο μας πλεονέκτημα είναι φυσικά η Μαρόνια, ο φυσικός της πλούτος. Και εκεί θα βασιστούμε βασικά. Θα βασιστούμε σε αυτό το κομμάτι πάνω για να μπορέσουμε να φέρουμε αρκετούς τουρίστες, γιατί σύμφωνα με τον άξονα την τελευταία χρονιά με την κάθοδο από την ενδοχώρα mm-hmm. των Βουλγάρων για αυτά, υπάρχει ένα αρκετό σεβαστό κομμάτι ατόμων που μεταφέρονται στην παράλια ζώνη. Δεν θέλουμε να βλέπουν τις εικόνες αυτές, οπότε θα δώσουμε και βαρύτητα σε εκείνο το κομμάτι, έτσι ώστε να μπορέσει να δει ο κάθε επισκέπτης μία εικόνα καλή για να μπορεί και να την πει και στους υπόλοιπους, αλλά και να μας ξαναεπισκεφτεί. Δεν θέλουμε να έρθει κάποιος και να φεύγει, γιατί όπως είπαμε και άλλη φορά, ότι στις διπλανές παραλίες υπάρχουν χιλιάδες επισκέπτες. Στον Δήμο Μαρονίας Απών, στην παράλια ζώνη που είναι 22 χιλιόμετρα, οι επισκέπτες μας είναι λίγοι έως και μερικοί. Μάλιστα, είναι νομίζω ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και το αναφέρατε αυτό σε μια περίοδο που σιγά σιγά, σε μια τουριστική περίοδο που σιγά σιγά φαίνεται να κλείνει, δεν έχει κλείσει ακόμη.
Όμως, κύριε Δήμαρχε, θα βάλουμε εδώ ίσως μια τελεία στην κουβέντα μας. Σας περιμένω στο στούντιο για να τα πούμε σε σύντομο χρόνο, όταν οριστικοποιηθούν και οι υπόλοιπες διεργασίες. Πότε αναμένονται οι διορισμοί ανακοινώσεις των αντιδημάρχων και των υπολείπων προσώπων που θα σας συνεπικουρούν? Περιμένουμε με το καλό να εγκατασταθούμε στη σημεία του μηνός και από εκεί και στρα μέσα στη εβδομάδα θα υπάρχουν και ορισμοί, θα υπάρχουν και τα σχήματα. Και στις 7 του μηνός, που είναι το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο, θα εκλεχθεί και το Προεδρείο. Οπότε θα προχωρήσουμε και στις επιτροπές. Οι εργασίες όλες αυτές και ανακοινώσεις θα γίνουν μέσα στη εβδομάδα, από 1 του μηνός μέχρι στις 7, δηλαδή μέσα στη εβδομάδα. Θα από την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, άρα θα είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Να είστε καλά, σας καληνυχτίζουμε. Γεια σας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Και εγώ από καρδιάς, να είστε καλά. Μένουμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα πολύ σημαντικό, το οποίο αναδείξαμε ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα. Η πηγή μας είναι η εφημερίδα Ημερησία. Αφορά στην κατάργηση του επιδόματος γάμου και του επιδόματος των παιδιών στις νέες επιχειρησιακές συμβάσεις. Αυτό επισυνέβη σε επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις που η μία αφορά επιχείρηση επισυτισμού και η μία ακόμη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, security δηλαδή. Βλέπουμε αυτό το θέμα, με αφορμή αυτό το θέμα βλέπουμε το γεγονός με την επίκουρη καθηγήτρια της νομικής σχολής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, την κυρία Λευκή Κιωσέ. Την καλησπέριζουμε λοιπόν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας, καλωσορίσατε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ήδη από το Μνημόνιο 1 και στο άρθρο 2 προβλέπονταν η γενική ρύθμιση ότι, μιλάω για το 2010 ακόμη, το Μάιο του 10, 38-46-10 ο νόμος, προβλέπονταν ρυθμίσεις ότι οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις θα υπερίσχυαν των όρων των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων. Από τότε έκανε εντύπωση, διότι στο δικό μας δίκαιο, από το 1990, οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, οι όροι τους, υπερίσχυαν των όρων των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων. Λοιπόν, ήδη μετά το Μνημόνιο 2, πρόταξε τις επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις, δηλαδή οι συμβάσεις που υπογράφονται μέσα στην επιχείρηση μπορούν να είναι δυσμενέστερες από τους όρους που προβλέπονται από κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Και είμαστε στο φαινόμενο να όταν η ανεργία αυξάνει και η συνδικαλιστική διαπραγμάτευση μειώνεται, να υπογράφονται επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας με πολύ δεσμενείς όρους, αφού η μόνη οροφή είναι ότι πρέπει να είναι στα όρια που προβλέπουν, ό,τι προβλέπουν εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δηλαδή τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων. Θα πρέπει να πούμε ότι και στο ίδιο ρεπορτάζ αυτό επισημαίνεται ότι η μισθή και τα ημερομίσθια μειώνονται των κατώτερων ορίων, δηλαδή γίνεται λόγος για μισθό 586 ευρώ. Ναι. Για υπαλλήλους άνω των 25 ετών, σωστά. Μεικτά. Και 510,95 ευρώ για υπαλλήλους κάτω των 25. Ναι. Κάνει αυτή τη διάκριση, είναι ο νόμος. Και επίσης... Από το 40-46 προβλέπεται αυτή η διάκριση. Και επίσης, ίσως να ήταν δόκιμο μαζί σας να δούμε και τι συμβαίνει με το εβδομαδιαίο ωράριο, το οποίο ορίζεται στις 40 ώρες και σε εξαήμερη βάση, εφόσον συμφωνεί και ο εργαζόμενος. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα μετατροπής? Ναι, κοιτάξτε, το ωράριο εργασίας για λίγο διάστημα είχε μειωθεί. Επανήλθαν όμως σε ό,τι προβλέπονταν ήδη από την πρώτη Διεθνή Σύμβαση, αυτό που ήταν πάγιο, δηλαδή 40 ώρες με ανώτατο όριο 48 στο εξαήμερο και 45 στο πενθήμερο. Mm-hmm. Το ότι το ωράριο δεν παραβιάστηκε ακόμη, αυτό το ύψος του ωραρίου, ο χρόνος εργασίας εβδομαδιαίος και ημερήσιος αντίστοιχα, αλλά με το να επικρατήσει μερική απασχόληση και να έχει κυρίαρχη μορφή, δηλαδή πλέον η απασχόληση των εργαζομένων με μερική απασχόληση και όχι με πλήρη, έχουν ανέλθει σε πολύ ψηλά επίπεδα, εφήγει ο χρόνος εργασίας με τον τρόπο απασχόλησης, όχι με το ωράριο εργασίας με πλήρη απασχόληση. Η πλήρης απασχόληση είναι 8 ώρες την ημέρα και 48 επί εξαημέρου, 45 επί πενθημέρου. Μάλιστα. Μπορούμε να δούμε τελικά, σύμφωνα με όσα συζητήσεις γίνονται στο εγγύς μέλλον, ίσως κατάργηση επιδόματος γάμου και παιδιών και για το δημόσιο τομέα, συζητάτε αυτό, κύριε Κιωσέ? Κοιτάξτε, δεν έχω διαβάσει κάτι σχετικό, αλλά από τη στιγμή που ένα κοινωνικό κράτος
ξυλώνεται και είναι ό,τι πιο είναι πολύ επίκαιες αυτό που λέω το ξύλωμα, καταβαραθρώνεται μάλλον, δεν θα με εξέπλητε να δω κατάργηση και αυτών των επιδομάτων. Μάλιστα. Θα είμαστε σε επαφή. Αυτά τα ζητήματα ούτως ή άλλως τρέχουν. Είναι από τα θέματα που είναι στην πρώτη γραμμή για όλους μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Να είστε καλά. Ναι, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή νύχτα. Γεια σας. Γεια σας. Περνάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να πληροφορηθούμε λεπτομέρειες που αφορούν στο δεκαήμερο αγώνα, το οποίο πραγματοποιούν τα μέλη, η Επιτροπή κατά της εξόρυξης χρυσού στην Χαλκιδική. Υπάρχει πάντοτε η συνδρομή, η συμπαράσταση, η αρρωγή και των δικών μας μελών της Διανομαρχικής Επιτροπής κατά της Μεταλλουργίας, όπου θα υπάρχει και αυτοπρόσωπη παρουσία το Σαββατοκύριακο. Κοντά μας έχουμε απόψε την Σούλα Δραγουμάνη, να την καλησπερίσουμε για να μας δώσει ίσως το πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων. Κυρία Δραγουμάνη, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας και από μένα, ευχαριστώ πολύ. Θα θέλατε έτσι να μας δώσετε ίσως το πλαίσιο, το στίγμα όλων αυτών των εκδηλώσεων και αν πρόκειται για καθιερωμένες πλέον εκδηλώσεις που αφορούν στην επικαιρότητα του θέματος ή στην ανάδειξη ενός ζητήματος που πάντα έχει την δική του βασιμότητα ή σημασία ή αν πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Επιτροπής μόνο για αυτήν εδώ την περίοδο. Να πούμε ότι είναι μια πρωτοβουλία της Επιτροπής Αγώνα Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης στην εξόρυξη χρυσού. Η οποία γίνεται για πρώτη φορά, είναι 10 μέρες από την Παρασκευή 22 Αυγούστου ως και την Κυριακή 31, είναι εκδηλώσεις και κατασκήνωση πάνω στη Μεγάλη Παναγία, κατασκήνωση στο βουνό, η οποία πραγματοποιείται ενάντια στην παράνομη και καταστροφική εξόρυξη που έχει ξεκινήσει εκεί πέρα η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός, που μόνο κατά το όνομα είναι ελληνικός. Το δεκαήμερο αυτό έχει σκοπό σίγουρα να ενημερώσει, σίγουρα να έρθει κοντά κόσμος και όσοι πολίτες μας είναι στην περιοχή και παραθερίζουν, είναι σημαντικό να δώσουν και αυτό το δικό τους τόνο στον αγώνα, τη δικιά τους συμμετοχή. Για πρώτη φορά όμως γίνεται κάτι τόσο κινηματικό, όπου όλα τα κινήματα που έχουν σχέση με τους αγιαλούς και τις παραλίες, με το νερό και την ιδιωτικοποίηση του πιο βασικού αγαθού, με τη βιομηχανία του βοξίτη και φυσικά με τα μεταλλεία χρυσού, ενώνονται και γίνονται κοινές εκδηλώσεις, επειδή το πλαίσιο πάνω κάτω είναι το ίδιο. Η φιλοσοφία που διέπει την περίοδο που ζούμε είναι ναι σε όλα, με κανένα όπως είναι, χωρίς μέτρα, χωρίς σταθμά, με οποιοδήποτε τρόπο. Αν θέλετε να δούμε λίγο... Ναι. Σας διακόπτω για να δούμε λίγο την εικόνα που συνεχίζει να υπάρχει στη Χαλκιδική. Υπάρχει μια ηρεμία αυτή την περίοδο και από τις δύο πλευρές. Η ηρεμία δεν υπάρχει. Πριν από περίπου 10 μέρες, εν μέσω αερινής ραστόνης, το καλοκαιρινό τμήμα της Βουλής, πέρασε ένα νομοσχέδιο για την πολεοδόμηση κάποιων εκτάσεων και για τις δασικές εκτάσεις και μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο πέρασε μια φωτογραφική διάταξη όπου νομιμοποιούν τις αυθαιρεσίες της Ελληνικός Χρυσός. Αυτό κάτω στο όρος Κάκαβος κατασκευάζουν ένα εργοστάσιο εμπλουτισμού το οποίο δεν είχαν για να πάρεις, για να χτίσεις πρέπει να είχες παρέκκληση ως προς όρους δόμησης. Αυτοί δεν πλήρωσαν τις προϋποθέσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας και φυσικά το χτίζανε και φυσικά τα μάτια ήταν απ' έξω και φιλούσαν την παρανομία. Και η Ελληνική Βουλή νομιμοποίησε την αφαίρεση αυτή και τους δώσανε πρόσωπο. Τους δώσαν πρόσωπο σε γήπεδο για να χτίσουν. Αυτό τι να πω, δηλαδή κάνεις ό,τι αστέρα το κάνεις, εφόσον έχεις την κάλυψη του κράτους και στη συνέχεια, όχι κάποιο τυχαίο όργανο, αλλά η Βουλή πάει και τα νομιμοποιεί. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι ανήκουστα. Έχω απότιμηση επειδή παρευρεθήκαμε και ως ομάδα στην οικογιορτή που έγινε πριν από περίπου 3 εβδομάδες στη Μεγάλη Παναγία. Έγινε πανελλαδική οικογιορτή ακριβώς για να δείξει ότι τα κινήματα συμπαρίστανται στον αγώνα ενάντια στα μεταλλεία χρυσού. Είναι όλα μαζί ένα πλέγμα. Είχαμε την ευκαιρία να ανεβούμε Παρκουργές όπου είδαμε ότι κυκλώνουν κανονικά το εργοστάσιο. Το δασικό δρόμο, 7 χιλιόμετρα δασικός δρόμος, τον έχουν μετατρέψει σε ένα αυτοκινητόδρομο με άσφαλτο, με χαντάκια. Εκεί που μέχρι πριν από λίγο από πάνω
τα δέντρα κάνανε όταν περνούσε από το βασικό δρόμο, τα δέντρα από τις δύο πλευρές μίγανε, τώρα έχει γίνει αούτομπον, πραγματικός αυτοκινητόδρομος. Και σας λέω, χτίζανε χωρίς να έχουν την ομιμότητα. Μάλιστα, από ό,τι βλέπουμε, δηλαδή, δεν σταματούν οι προκλήσεις στην συγκεκριμένη περιοχή. Συνεχίζουν γιατί έχουν κάλυψη, δεν το κάνουν από μόνοι τους. Αυτό είναι ένα στοιχείο το καταλαβαίνετε και εσείς πολύ καλά. Και θέλω να πω ότι όλα αυτά άπτονται και τις ποινικοποίησεις του αγώνα. Φέτος, μάλιστα, στην Κομωτινή κάναμε και μία εκδήλωση ως δενομαρχιακή σχετικά με την ποινικοποίηση του αγώνα στη Χαλκιδική και τις διώξεις εναντίον των αγωνιστών. Που μάλιστα είχε και εσείς είστε ως και ο νομικός, μάλιστα, καταλαβαίνετε καλύτερα με ποιο τρόπο προσπαθούν να ποινικοποιήσουν έναν αγώνα. Και μάλιστα ο κύριος Κατρούγκαλος, που είναι συνταγματολόγος και από τη θέση του ως συνταγματολόγος, ανέφερε παρανομίες τις οποίες προβαίνουν σε ανθρώπους που αγωνίζονται για τα δάση, για το βουνό, για την ελευθερία να ζούμε και να θέλουμε να ζούμε στο μέρος μας και να είμαστε υγιείς. Και μάλιστα είναι και ενάντια σε όλο αυτό το πρόβλημα που προσπαθούν να μας δημιουργούσε με τα μεταλλεία. Και προσπαθούμε να τον ποινικοποιήσουμε με κάθε τρόπο. Εμείς στηρίζουμε αυτόν τον αγώνα, γιατί άμα δεν το μέτωπο στη Χαλκιδική αυτή τη στιγμή να έχουν αφήσει τις δουλειές τους, να έχουν αφήσει τα προσωπικά πράγματα και τα χαλαρά πράγματα που μπορεί να κάνει ο καθένας και να αγωνίζονται, να κάνουν συνέχεια εκδηλώσεις, να κάνουν πορείες, να προσπαθούν να βρουν νομικά κενά, να πραγματικά να προσπαθούν και να διατηρήσουν τον τόπο τους σε μια καλή κατάσταση. Αν δεν υπήρχαν αυτοί, εδώ πέρα θα είχε ήδη ξεκινήσει η εξόριξη. Γι' αυτό το λόγο οφείλουμε και εμείς να είμαστε αλληλέγγυοι, γιατί είναι κοινός ο αγώνας, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Αν μπει σε εκείνο το κάστρο, ναι. Θα έχουμε διαφορετικές εξελίξεις. Εδώ πέρα σε εμάς. Έχουμε κάποιες ίσως κινήσεις οι οποίες γίνονται όλη αυτή την περίοδο και ίσως δεν δημοσιοποιήθηκαν. Κάτι ιδιαίτερο από την πλευρά της εταιρείας δεν γνωρίζω. Απλά αυτό που έγινε ήταν ότι στις αρχές Αυγούστου έγινε ένα πολύ μεγάλο, μια μεγάλη διαρροή. Κατέρευσε ένα φράγμα σε ένα μεταλλείο χαλκού χρυσού, όπως είναι αυτό που θέλουμε, όπως είναι τα δικά μας, χαλκού χρυσού. Το οποίο κατέρευσε σε μια πόλη, σε μια χώρα η οποία είναι ευνομούμενη, η οποία θεωρούμε ότι διέπεται από σκληρή νομοθεσία, ότι ο ρυπαίνων πληρώνει. Και παρόλα αυτά είχαν ατύχημα όπου σπάζοντας το φράγμα, δεν θυμάμαι πόσα εκατομμύρια κυβικά μέτρα τοξικό απόβλητο, χύθηκε στις λίμνες. Και ένα μικρό ριάκι που έρε πιο πέρα, αμέσως μεγάλωσε η διατομή του και κατέβαιναν τα ρυπασμένα νερά με τοξικά απόβλητα προς τα κάτω. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σταμάτησε το εργοστάσιο, πήγαν οι κάτοικοι να ενημερωθούν, η εταιρεία έχει κλείσει τις πόρτες. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Πάντως θέλω να σας πω ότι και σε χώρες που είναι αραιοκατοικημένες, όπως ο Καναδάς, έτσι δεν είναι Ελλάδα, όπου κάθε 3 χιλιόμετρα έχει χωριό και έχουν αναπτύξει τη μεταλλουργία εδώ και πολλά χρόνια. Συμβαίνουν ατυχήματα και μάλιστα πάρα πολύ σοβαρά. Απλά δεν δημοσιοποιούνται. Ας πούμε, κανένα μεγάλο κανάλι δεν θα το παίξει. Αυτά αποσιωπούνται. Μάλιστα. Ξεκινάει λοιπόν έτσι αυτή η περίοδος. Το θέμα αυτό δεν σταματά ποτέ. Εμείς είμαστε εδώ για να επισημαίνουμε τα κακώς κείμενα αλλά και την αλληλεγγύη που υπάρχει αυτή την μεταξύ των δύο περιοχών για τους λόγους που κάθε φορά δεν σταματάτε να αναφέρετε, τους επαναλαμβάνετε, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για να αντιληφθούμε και τη σοβαρότητα της κατάστασης, την επικινδυνότητα και την ρευστότητα, γιατί καμιά φορά τα πράγματα αλλάζουν από τη μία στιγμή στην άλλη και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Κύριε Δραγουμάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε, να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά για το βήμα που μας δίνετε. Και με αυτή την είδηση, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται για απόψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί το πρόγραμμα του σταθμού, ενώ για τα τελευταία νέα ενημερωνόσαστε από τον Κώστα Τοκότσι. Από όλους εμάς, πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Κυρίες και κύριοι, καληνύχτα σας.